πνιγμένα στα καλάμια είναι αρκετά ρέματα και ποτάμια στην Κρήτη, με τους δημότες να ανησυχούν στην περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Περιμένουν να πιάσουν οι βροχές και μετά να αρχίσουν να μπουν τα μηχανήματα να καθαρίσουν. Το ίδιο είναι και εδώ πέρα στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, γεμάτο καλάμια και είναι έτσι. Αν πιάσει μια βροχή δυνατή, όπως έρχεται το κύμα αυτό, το τυφώνας, θα πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες που παραπέμπουν σε ζούγκλα, καθώς τα καλάμια έχουν φουντώσει επικίνδυνα σε ύψος, σε τρεις βαγιές και γιόφυρο. Η ζούγκλα επέστρεψε στις τρεις βαγιές. Τα καλάμια έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα, με τους δημότες να τρέμουν για τα χειρότερα. Φοβάμαι, πώς δεν φοβάμαι. Πάντα φοβόμουν. Την έχω πάθει, την έχω ξαναπάθει. Τα καλάμια αυτά που βλέπεις είναι από το πυθμένα του ποτάμι, ναι. Και βγαίνουν στην πάνω μεριά. Έχουν περάσει ένα ήγη τις όχρες στα καλάμια. Ανησυχεί η εικόνα του ρευμάτου. Σίγουρα ανησυχεί. Αλλά οι υπηρεσίες ό,τι μπορούν να το κάνουν, εγώ πιστεύω. Θυμάμαι εγώ ότι τα καθαρίζανε παλαιότερα. Κάθε χρόνο ερχόταν μία μπολντόζα με μακρύ μπούμα και τα καθάριζε, αλλά τώρα είναι καλά 2-3 χρόνια που δεν τα καθαρίζουν και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνα γιατί έρχεται ο χειμώνας, έρχονται βροχές, μπορούν να φράξουν το ποτάμι. Προκειμένου να αποφευθούν φαινόμενα πλημμυρικών φαινομένων, δημότες τονίζουν την ανάγκη οι αρμόδιοι να τρέξουν τις σχετικές διαδικασίες καθαρισμού ρευμάτων, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές. Ανάλογες είναι οι εικόνες και στα Χανιά. Η κήτη του ποταμού Κλαδισσού στα Χανιά θυμίζει περισσότερο βάλτο, ενώ λίγες δεκάδες μέτρα πριν την εκβολή του έχει αναπτυχθεί πλούσια βλάστηση. Ένα κομμάτι δεν έχει μείνει στο Κλαδισσό ακαθάριστο, γιατί θα μας άφηναν λόγω των λουωμένων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής εκφράζει την πεποίθησή του ότι βρίσκονται σε καλό επίπεδο οι καθαρισμοί ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Καθαρίστηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα, θα έλεγα, ρεμάτων. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα σημαντικότερα τουλάχιστον και ιδίως αυτά που αφορούν κατοικημένες περιοχές και περιουσίες ανθρώπων είναι καθαρισμένα. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, 6 μικρές εργολαβίες βρίσκονται σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης. Ωστόσο, η μεγάλη εργολαβία των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα τρέξει από τον επόμενο μήνα. Και όλα αυτά μετά από μεγάλη καθυστέρηση αρκετών μηνών, με τον Νίκο Συριγωνάκη να εξηγεί τους λόγους, αναφέροντας παράλληλα τα ρέματα στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον καθαρισμό στο πλαίσιο της μεγάλης εργολαβίας. Αν και ήταν έτοιμη από τον Μάιο, δηλαδή είχαμε προσωρινό ανάδοχο, προσωρινό εργολάβο, δυστυχώς είχαμε δικαστική προσφυγή και ευελπιστούμε ότι μέχρι 10 του Οκτώβρη θα έχουμε οριστικό εργολάβο και η μεγάλη εργολαβία θα εστιάσουμε την προσοχή μας πέριξ του Ηρακλείου, στο Γιώφυρο, στο Ξηροπόταμο, στο ρέμα της Χρυσοβαλάντου. Τα βγάζουν, τα σκαλίζουν, σαν σκαλί, σαν μποστάνι. Ξαναβγαίνει πάλι πάνω. Πρέπει να φύγουν τα καλάμια, κάτι πρέπει να γίνει. Χαρακτηριστικές είναι και εικόνες στο ρέμα του Κατσαμπά, όπου ασυνείδητοι έχουν αναποθέσει διάφορα αντικείμενα μέχρι και μηχανάκι. Από τη μια οι όμορφες εικόνες με τα χελωνάκια στο Γιόφυρο και από την άλλη ο Αμαζόνιος καλαμιών σε κομβικά σημεία με τους πολίτες να κρούν το καμπανάκι στους αρμόδιους προτού είναι αργά.